Γνώστε τις αλήθειες, σέβομαι όλους τους συναδέλφους, ξεκινώντας από τον πρόεδρο, τον δήμαρχο και καταλήγοντας στους δημότες μας όλους. Κύριε Κυπηλιανίδη, μιλήσατε και για το αντιστοιχικό, έτσι μετά θα πάω στο θέμα μας. Σας κάλεσα πάρα πολλές φορές να επισκεφτείτε την Αττική, να δείτε το αντιστοιχικό. Δεν ήρθατε ποτέ. Καμία φορά. Εσείς πέστε θέλετε. Λέγοντας πράγματα που δεν υποφύσανε. Και για το θέμα των εισπράξεων, ο Δήμαρχος κάποια στιγμή υποσχέθηκε ότι θα φέρει εδώ. Βιάστηκε μάλλον σε κάτι προηγούμενο. Το έχω φέρει και είχα τονίσει τη διαφορά. Όχι, για να συμπεριλάβετε στην κουβέντα σας το λέω. 0 ευρώ εσείς, 200.000 εμείς. Επαναλαμβάνετε το λάθος σας. Το επαναλαμβάνετε. Γιατί αναφέρεστε στις προκαταβολές που δεν υπήρχαν την προηγούμενη χρονιά. Λάθος κάνετε. Κύριε Βενόπουλε, αναφέρομαι στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Από τότε μέχρι τότε, εμείς 200.000, εσείς 0 ευρώ. Κάτι είχατε κλείσει τα ταμεία. Είχατε κλείσει το Δημαρχείο, δεν εισπράτατε. Τι κάνατε. Εξηγήστε μας. Άρα αφήστε λοιπόν. Θα δείτε λοιπόν απολογιστικά, κύριε Δημαρχέ, στο τέλος της αντιστοιχικής περίοδου, να μας πείτε τι εισπράξατε, το κόστος της άρθρωσης και μην ξεχνάτε τη θέσμησή σας. Ότι θα μειώσετε το κόστος της άρθρωσης στην περίοδο της συνεδρίας. Το ξαναεπαναλαμβάνω και ξαναδεσμεύομαι. Να είστε γερός να το δείτε. Η ανάγκη να διακόπτε πάντως κάτι λέει. Ευχαριστώ και τη συνάδελφη που είσαι θεατής. Κύριε Δήμαρχε, για να έρθω στο θέμα, γιατί... Κύριε Δήμαρχε, η μελέτη που αφορά τα τρίκαλα. Πότε είναι. Πότε ολοκληρώθηκε. Ακριβώς. Την βρήκα έτοιμη. Και στο επόμενο συμβούλιο μπορείτε να μας δώσετε την ημερομηνία. Ωραία. Ευχαριστώ. Δεν ήταν επικίνδυνο. Σας ενδιαφέρει το ενημερώσει, αλλά εγώ σε αυτό που δεν έχει βρει. Την βρήκα είναι καλό, είναι θετικό. Και είπατε ότι δεν βρήκα κανένα μελέτη. Δεν είπα αυτό, είπα ακριβώς το αντίθετο. Είπα ότι βρήκα μελέτε. Και φτιάχνω μελέτε. Πολλές μελέτες. Κοστά. Να αναφερθεί σε αυτά που είπα. Υπάρχουν λοιπόν μελέτες και για τον ΙΤΕΡ, για πολλά τοπικά διαμέρισματα, για τοπικές κοινότητες, έτοιμες από προηγούμενες προτάσεις, οι οποίες μπορούσαν να αξιοποιηθούν. Επομένως, προσπάθειά σας να δημιουργήσετε την επανομή του ποσού στα 2 ή 3 με την ύπαρξη μιας μελέτης συγκεκριμένη για τα τρίκαλα, δεν μας πείθει. Και γιατί να πάλι θα σας διακόψω, κύριε Βενιόπουλε, αυτή η μελέτη θα σας βοηθήσω με τη διακοπή μου. Αποτελεί προϋπόθεση. Δεν είναι μια οποιαδήποτε μελέτη. Αποτελεί προϋπόθεση. Αυτή την επιλογή δεν μπορούσα να την κάνω κάπου αλλού χωρίς την ύπαρξη αυτής της συγκεκριμένης προϋπόθεσης. Άλλο οι μελέτες και άλλο οι συγκεκριμένοι. Λέτε δηλαδή ότι μια μελέτη που υπήρχε σας δεσμεύει να βάλετε αυτή. Όχι, μου δίνει μια ευκαιρία, δεν με δεσμεύει. Μου δίνει μια ευκαιρία να προχωρήσω και αυτό έκανα. Αυτό εκμεταλλεύτηκα και προχώρησα. Θα περίμενα να είναι διαφορετική συζήτηση. Άρα είναι επιλογή σας πολιτική να κατευθύνετε τα χρήματα στα 2 αυτά χρόνια και προς Θεού. Το είπε ο κ. Κυπηλιανίδης, το είπε και ο συνάδελφος. Δεν έβαλα ποτέ μεταξύ χωριών, δημοτικών αρτήτων ή δημοτικών τοπικών κοινοτήτων φραγμούς το πού θα πάνε τα χρήματα. Επέμενα πάντα στην ισότητα ανάπτυξη και στη σωστή κατανομή. Και αναφέρω συχνά τον εαυτό μου στο κεντρικό χωριό μου, να μην παρεξηγηθώ. Δεν μπορεί από αυτή την πρόταση, κύριε Κυπηλιανίδη, να απουσιάζει τη δημοτική ενότητα Μέλληνας. Ο κύριο Χαλκίδη έκανε ένα ερώτημα με δύο όπω. Στο ζητώ συγγνώμη, λάθο απάντηση. Μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που εντάσσεται στη Μελίτη και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Αλεξάνδρεια, του πρώην που εντάσσεται στην Αλεξάνδρεια, στον άξονα 3, στο ΟΠΑΚ δηλαδή, μπορεί να ανακληθεί μόνο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όχι με έτη σημαία. Γι' αυτό δεν έγινε ποτέ. Τι λέτε λοιπόν στον κύριο Χαλκίδη, ότι ηρεμήθηκε και δεν γίνεται. Γίνεται και παραγίνεται, αλλά πρέπει να έρθει θέμα στο Συμβούλιο, να αποφασίσουμε εμείς.
εμείς για να στείλουμε την απόφασή μας